Επιστροφή στο στούντιο της Κρήτης. Σήμερα στην Κρήτη TV είστε συντονισμένοι και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για Μπετόβεν. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Εγώ αποκαλύφθηκε. Τη είπα στην αρχή της εκπομπής, λέω σήμερα θα περάσουμε μια μέρα με τον Μπετόβεν. Και μακάρι να περάσουν και οι τηλεθεατές μας να έρθουν Παρασκευή και Σάββατο. Τα παιδιά, τα σχολεία θα έρθουν αύριο, μεθαύριο και την Παρασκευή στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο και για να συνεχίσουμε να κουβεντιάζουμε και να λέμε αυτά που λέμε εκτός αέρα. Mm. Κυρία Καριωτάκη, κύριε Σαββίδη, κυρία Ιωνά. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Ναι, ναι, να κάνουμε τις συστάσεις. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κύριος Μινάς Βιντιάδης, συγγραφέας δημοσιογράφος, και ο κύριος Μανώλης Ιωνάς, σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Αλκμίνη. Τα πάμε σωστά? Πάρα πολύ ωραία. Τώρα συνεχίστε. Ωραία. Έλεγα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, μετά από 35-40 χρόνια στη δημοσιογραφία. Πάρτε το πάνω σας. Δεν φεύγει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό που πάω τελικά γίνομαι εγώ παρουσίαση. Καλησπέρα, κύριε Καριωτάκη. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε στο Κρήτη TV. Σήμερα το θέμα μας λοιπόν είναι πρώτα-πρώτα πριν πάμε σε αυτό καθ' αυτό το γεγονός, να πάμε λίγο στον Μπετόβεν και κυρίως στην κλασική μουσική. Uh-huh. Επειδή εγώ είμαι μισός Ηρακλειώτης από τον Άγιο Θωμά, το γένος Καραγιαννάκη, και Κασιώτης, μεγάλωσα και γεννήθηκα στην Αίγυπτο, μεγάλωσα σε ένα νησί που η λέξη και η έννοια κλασική μουσική ήταν άγνωστη. Άγνωστη. Ωραία. Ακούμε στο ραδιόφωνο κάθε Κυριακή μεσημέρι κάτι λαϊκά τραγούδια, Νταλάρα, ό,τι ήταν Καζατζίδη, Διονύση, και πάει και τελείωσε. Όμως, στη συνέχεια, και το τρίτο πρόγραμμα, να το πούμε αυτό, επιμένω... Να πω εγώ ότι πάρα πολλά χρόνια στο τρίτο πρόγραμμα στην ΕΡΤ, ο κύριος Βιντιάδης, έτσι. Ναι, ήμουν 25 χρόνια στο τρίτο πρόγραμμα, με πολλές εκπομπές διαφορετικές. Όταν ξεκίνησε λοιπόν το τρίτο πρόγραμμα, κάνει μεγάλα αφιερώματα και να αποκτά και δημοτικότητα, δημοφιλία μάλλον είναι πιο σωστή λέξη, τότε καταλάβαμε ότι έγινε μια στροφή και στην Ελλάδα. Όπου ταξιδεύω, σε όποια πόλη και αν πάω, υπάρχουν σίγουρα μουσικά σχολεία, οδεία. Δεν μπορεί λοιπόν το Ηράκλειο, με το που έχει αποκτήσει το πολιτιστικό και συνεδριακό χάρτη, με όλες αυτές τις φοβερές παραγωγές, και θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο και στον Μύρωνα Μιχαηλίδη και στη Δημοτική Αρχή. Γιατί αν δεν έχεις Δημοτική Αρχή να σε στηρίζει, δεν κάνει κανένας δημιουργός πράγματα. Μπήκε και το Ηράκλειο στον πολιτιστικό χάρτη. Αυτό πρέπει να είναι ένα μεγάλο παράδειγμα σε όλες αυτό που λέμε τις μεγαλοπόλεις της Ελλάδος. Και είναι πολύ σημαντικό. Ναι, υπήρχε μεγάλη συζήτηση για το αν μπορούμε να αντέξουμε ένα πολιτιστικό στην Κρήτη, που εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι μπορούμε. Και βεβαίως είχαμε τόσο πολύ λαό στα οδεία, στα μουσικά σχολεία εδώ στην Κρήτη. Έχουμε πάρα πολύ μουσική παιδεία. Πού ήταν κρυμμένη, γιατί δεν είχαμε πού να τη δείξουμε, πώς να τη δείξουμε. Μόνο σε κάτι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του καλοκαίρι, ας πούμε. Τώρα όμως έχουν στέγη. Ναι, ο μπαμπάς και η μαμά και ο παππούς και η γιαγιά που χειροκροτάγαν το παιδάκι που άρχισε να παίζει λίγο με το βιολί. Όχι. Τώρα είναι σε μια μεγάλη σκηνή. Ακριβώς. Και ακριβώς. Έχουν στέγη. Και το πολύ θετικό αυτό γεγονός, ελπίζω ότι θα το ακολουθήσουν και άλλες πόλεις. Εγώ ταξιδεύω, βλέπω πολύ ωραία πολιτιστικά κέντρα, μεγάλα οδεία. Στη Λάρισα, λέω, για παράδειγμα, διαφορετικών κιόλας πολιτισμών. Εμείς, λέω εμείς τώρα γιατί είμαι μισός κριτικός, εμείς οι νησιώτες λοιπόν και οι κριτικοί, δεν μπορεί η μουσική, είναι η ζωή μας. Και δεν μιλάω μόνο για τη λύρα και το λαούτο. Μιλάω και για όλα τα πράγματα που είναι γύρω από αυτό. Συγγνώμη, κύριε Ιωνά. Κύριε Ιωνά. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Ιωνά. Ορίστε, δώστε πάσα. Είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης που θα δουν τα παιδιά και οι μεγάλοι στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο. Γιατί είναι μια παράσταση από 9 έως 99. Πολύ ωραία. Τώρα εσείς είχατε... Εντάξει, το δύσκολο είναι να βάλεις τη ζωή του Μπετόβεν στο χαρτί. Αλλά να τη βάλεις και στη σκηνή είναι ακόμα πιο δύσκολο, μου φαίνεται. Δεν είναι? Η τέχνη κάνει ακριβώς αυτό. Τα δύσκολα εύκολα. Αυτή είναι η μαγεία της τέχνης. Δηλαδή αυτό που ο κόσμος... Σωστά το λέτε, κυρία Καριωτάκη, το θεωρεί δύσκολο, πρέπει να το κάνει εύκολο. Είναι αποστολή μας να κάνουμε ακριβώς αυτό που είπατε. Λοιπόν, αυτό το ταξίδι ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν, με τον αγαπημένο Μινά Βιντιάδη, πριν τον κορονοϊό. Το έργο ήταν να ανέβει
από το 21 στο πολιτιστικό και συνεδριακό κέντρο, αλλά λόγω του κορονοϊού πήρε αναβολές. Αυτό όμως καμιά φορά στην τέχνη είναι καλό, γιατί ο χρόνος σου δίνει μεγαλύτερη δύναμη. Είχαμε πολύ μεγάλους και σπουδαίους, κατά την άποψή μου, συντελεστές. Τα σκηνικά και τα κουστούμια τα κάνει ένας κριτικός, ο Νίκος Κασαπάκης. Η μουσική επιλογή είναι του Αυγενού Σουλόπουλου. Έχουμε τις χορογραφίες από τη Λούλα την Κουτρουμπέλη. Που τη βλέπουμε τώρα, συγγνώμη, επειδή εγώ βλέπω. Δεν είσαι δημοσιογράφος. Παρατηρεί και στο... Όλα τα προλαβαίνει ο κ. Βιδιάτης. Η οποία παίζει κιόλας. Υποδύεται την Εράιδα της μουσικής. Ακριβώς. Έχουμε τον υπέροχο... Περκλή Λιανό. Είναι ένας ηθοποιός που εγώ είχα τη χαρά να συνεργαστώ και στο Τατούλαντ, που στο θέατρο ειδικά έχει δώσει ρεσιτάλ ερμηνείας. Άρα τι θα δει το κοινό, μικρή και μεγάλη, γιατί είπαμε είναι για μικρούς και μεγάλους. Είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση, τι θα δει. Θα δει και θα ακούσει, ακριβώς. Είναι μια παράσταση η οποία έχει μια ιδιαίτερη, κατά την άποψή μου, φόρμα. Δηλαδή, εμπεριέχει μουσική, έτσι κι αλλιώς. Μπετόβεν είναι αυτός. Χορό, κλασικό και σύγχρονο και θέατρο. Αυτό ήταν το μαγικό που με μάγεψε από την αρχή, όταν διάβασα το κείμενο του Μινά, που είπα καταπληκτικό. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα άλλο είδος, κάτι καινούριο. Αυτό. Είναι εύκολο τα παιδιά να παρακολουθήσουν μια τέτοια... Πάρα πολύ εύκολο, γιατί... Ακόμα και τα παιδιά που δεν έχουν γνώσεις μουσικής. Ναι, ναι. Γιατί βλέπουν εκείνη τη στιγμή έναν δρόμο. Βλέπουν έναν άνθρωπο, ο οποίος αρχίζει και τους μιλάει για τη μουσική. Τους λέει... έχουμε βάλει πάντα το βάζο και στην άλλη παράσταση με τον Μότσαρτ, πρωταγωνιστή Πενιζούνη. Πάντα αυτή βάζω. Θα τη δούμε εδώ. Θα τη δείτε, βεβαίω. Περιοδεύει τώρα, θα είναι στη Μυτιλίνη τις μέρες που είμαι πολύ τυχερός, γιατί ο Μπετόβεν είναι στο Ηράκλειο και ο Μότσαρτ είναι στη Μυτιλίνη. Πολύ ωραίο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Με έναν τρόπο είστε παντού, Θα ήμουν εκεί, αλλά είμαι εδώ. Ήθελα να πω λοιπόν ότι βλέπουν ένα παραμύθι. Καταρχήν να πούμε ότι το θεατρικό βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο μου «Μια μέρα με τον Μπετόβεν», που ήταν και υποψήφιο για το κρατικό βραβείο του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι μια σειρά λοιπόν που ξεκίνησα, που είναι, γνωρίζω τους μεγάλους μουσουργούς και ερμηνευτές. Ο Μότσαρντ προηγήθηκε του Μπετόβεν αδίκως, τον αδίκησε, ενώ ο Μπετόβεν είναι το... Και ο στόχος μου είναι διπλός. Στον Μπετόβεν, και οι δύο παραστάσεις και τα δύο βιβλία και τα δύο έργα μου δίνουν ένα μήνυμα. Στον Μπετόβεν. Ο Μπετόβεν, να πούμε στους τηλεθεατές μας, 35 χρονών έχασε την ακοή. Ναι, ναι. Γράφει, φανταστείτε, την ενάτη και δεν την συμφωνία που σήμερα μεταδίδεται κάθε δέκατο του δευτερολέπτου στον πλανήτη Γη χιλιάδες φορές. Είναι ο επίσημος ύμνος, απόσπασμά του, ο επίσημος ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Φον Κάραγιαν να διευθύνει ο την εγγραφή. Χαρά. Και δεν το άκουσε ποτέ. Ναι, θα το ακούσουν λοιπόν δισεκατομμύρια άνθρωποι. Στον Μότσαρτ, στο «Μια μέρα με τον Αμαντέους», είναι, εδώ λοιπόν το μήνυμα στον Μπετόβεν είναι... Η διαφορετικότητα. Θα το πω λίγο λαϊκά, μη μασάτε. Ναι, ναι. Μας τυχαίνουν πολλά πράγματα. Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Θάνατοι, αρρώστιες, προβλήματα. Σφίξτε τα δόντια, ό,τι έχετε στο μυαλό σας, κάντε το. Αυτό είναι το μήνυμα του Μπετόβεν. Στο Μότσαρτ, το μήνυμα είναι, επειδή η αδερφή του Αμαντέους, η Νάνερ, μεγάλο μουσικό ταλέντο, αυτή τον έμαθε πιάνο, αυτή του γράφει τις παρτιτούρες, 18 χρόνια της λέει ο μπαμπάς της τέλος. Εκεί θα παντρευτείς, την παντρεύει με έναν υπέργυρο δικηγόρο που είχε 4 παιδιά και δεν ξαναγράφει ούτε μουσική ούτε παίζει πιάνο. Που θα ήταν μια από τις μεγαλύτερες γυναίκες. Έτσι λοιπόν, 18ο-19ο αιώνα δεν έχουμε γυναίκες. Το μήνυμα εκεί λοιπόν είναι ότι, παιδιά, η εποχή προχωράει. Γυναίκες δεν είστε πια το αντίθετο φύλο. Και δεν το λέει ένας μικρός συγγραφέας ή ένας μικρός σκηνοθέτης, το λέει ένας κορυφαίος παγκόσμιας φήμης δημιουργός. Τώρα η ερώτηση, εντάξει, μπορεί να ακούσετε λίγο κλισέ, αλλά εγώ θα το ρωτήσω. Για να γράψετε λοιπόν «Μια μέρα με τον Μπετόβεν», πόση μελέτη έχετε ρίξει για τον Μπετόβεν, κύριε Βιντιάδη? Και η μελέτη είναι μόνο διάβασμα, είναι και μουσική μελέτη? Λοιπόν, είναι μια ερώτηση παγίδα. Δεν είναι κλισέ. Ναι, δεν είναι κλισέ. Εγώ είμαι, δεν μ' αρέσει να το λέω, τελειομανής. Δηλαδή,
Τι θέλω να κάνω, βοήθησε πολύ το τρίτο πρόγραμμα. Mm-hmm. 27 χρόνια εκπομπές με κλασική μουσική όπερα, που σημαίνει ότι τα μελέτησα. Όμως, δεν υπάρχει περίπτωση να γράψω ένα βιβλίο ή ένα θεατρικό για τον Μότσαρτ ή τον Μπετόβεν, πέρα από τη μελέτη τα βιβλία, να μην ταξιδέψω και στις χώρες που έζησαν. Mm. Έτσι λοιπόν, έχω περάσει πάρα πολλές ώρες και στη Βιέννη και στο Σάλτσμπουργκ, στα μουσεία, στα σπίτια, στα ιδρύματα που υπάρχουν, αναζητώντας πληροφορίες. Γιατί πρέπει να το πούμε βέβαια, στο εξωτερικό τα σέβονται αυτά. Δεν είναι το σπίτι του Καζαντζάκη που κατεδαφίστηκε και το σπίτι του Σικελιανού που είναι έτοιμο να πέσει. Για είναι να μην... μουσείο. Ναι, για να μην αρχίσουμε να κάνουμε τώρα πιο σκληρή κριτική σε ελληνικούς δημόσιους φορείς για το πώς συμπεριφέρονται στους Έλληνες σκηνοθέτες ή στους Έλληνες συγγραφείς. Δημιουργούς. Ναι. Mm. Πέρασαν πολλά χρόνια, κύριε Σαββίδη. Ήταν μια μελέτη, πολλές μουσικές. Και μάλιστα διαφορετικές μουσικές. Mm. Δηλαδή, μ' άρεσε να ακούω την Ανάτη και πειραγμένη. Ραπ. Βέβαια. Ραπ η Ανάτη. Ναι, βέβαια, ναι, ναι, ναι. Στο Μότσαρτ με το Μανώλη εδώ, που είχαμε μια υπέροχη συνεργασία και πρέπει να το πω, ο σκηνοθέτης, 8 στις 10 φορές, παίρνει ένα έργο και νομίζει ότι είναι δικό του. Mm. Ο Μανώλης Ιωνάς παίρνει ένα έργο και σέβεται τον δημιούργο. Έτσι λοιπόν και στο προηγούμενο έργο που κάναμε την Τάρτο Ροδάκινα, Ροδάκινο που μεταδόθηκε από το Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο τον κορονοϊό και τώρα και τα επόμενα σχέδιά μας είναι ένας σκηνοθέτης που θα πει «Μινά, σκέφτομαι αυτό, Μινά, λέω να κάνω εκείνο, το συζητάμε και φτάνουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα». Είμαι θεσμικός. Το πιστεύω. Αλίμονο στο Σέξπιρ, στο Μπέκετ και στον Ευρυπίδη που έχουν πεθάνει. Αλίμονο. Γιατί από εκεί και πέρα βλέπουμε διασκευές, δραματουργίες και τρελαινόμαστε. Έτσι είναι, έτσι είναι. Άρα, μισό λεπτάκι τώρα, ο κύριος Ιωνάς ακούει. Εσείς ακούτε τον κύριο Ιωνά? Βέβαια. Μου λέει, και έτσι πρέπει να είναι. Εγώ το κάνω με όλους τους σκηνοθέτες. Δηλαδή και τα 7 μου έργα τα οποία έχουν ανέβει σε σκηνές. Συζητούμε τους σκηνοθέτες. Λέει ο σκηνοθέτης, ρε Μινά, εδώ είναι ένα καταπληκτικό σημείο. Μπορείς, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να προσθέσεις κάτι ακόμα. Αυτό το κάναμε λίγες μέρες πριν έρθουμε. Και το κάνουμε και τώρα για ένα άλλο, δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε. Ναι, να το πούμε. Φτάσαμε να τα πείτε, δεν είναι. Ναι, το οποίο και αυτό έχει ξεκινήσει πριν 3 χρόνια. Μπορεί και περισσότερο. Γιατί δεν είναι το κουβεντιάζουμε, είναι... χρόνος. Mm. Η τέχνη, η δημιουργία θέλει χρόνο. Mm-hmm. Πολλά έργα μένουν στο σιρτάρι ή στο μυαλό του σκηνοθέτη πάρα πολλά χρόνια. Yeah. Εγώ έχω έργο μου που ανέβηκε στη σκηνή 11 χρόνια αφότου το είχα γράψει. Όλοι νομίζουν ότι γράφεις ένα έργο, πας την άλλη μέρα, λες... Έτσι, ακριβώς. Έλα, πάμε το, να το κάνουμε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, όχι. Πρέπει να δεις την εποχή, πρέπει να δεις τις ισορροπίες. Μιλάμε δε για μια πόλη, εσείς είστε εδώ τυχεροί στο Ηράκλειο. Μιλάμε για μια πόλη που κάθε βράδυ παίζονται 180-200 παραστάσεις. Βέβαια. Εντάξει, ναι. Δεν υπάρχει αποθήκη. Τυχερή που... άτυχη, κύριε. Τυχερή άτυχη. Okay. Γιατί για πολλά χρόνια έπρεπε να ταξιδέψουμε στην Αθήνα για να δούμε μια παράσταση. Ναι, τώρα όμως και με το Κηποθέατρο Καζαντζάκης. Τώρα θα πρέπει να ταξιδεύουμε εμείς, μάλλον. Σιγά-σιγά. Και με το Κηποθέατρο Καζαντζάκης και με το θέατρο, το Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο. Και από ό,τι βλέπω και κάποιες ομάδες, υπάρχει και αυτό το πράγμα. Εξάλλου δεν είναι να πηγαίνει, συγγνώμη, Μανώλη, και τελειώνω. Δεν είναι να πηγαίνεις κάθε βράδυ θέατρο, μην τρελαθούμε. Το θέμα είναι να δεις 10 καλές παραστάσεις. Εμείς βλέπουμε 70, καλά, ο Μανώλης βλέπει 1000. Ναι. Εγώ βλέπω 70-80 μέσα στον χρόνο. Οι καλές παραστάσεις είναι 12-15. Mm-hmm. Οι άλλες είναι για να δω πώς παίζει η κυρία Καριωτάκη, τι έγραψε ο κύριος Σαββίδης, τι μουσική έβαλε ο κύριος Ιωνάς. Πάντως το έχετε πιάσει καλά και τους ρόλους. Δηλαδή, αν ήμασταν εγώ, θα έγραφα και η Μέρη θα έπαιζε. Δεν ξέρω, με στιχτοδός το έχετε πιάσει. Εγώ νομίζω ότι επειδή είμαστε στην Κρήτη, καλά είναι να το πεις εσύ, Μινά. Αυτό που ετοιμάζουμε για 3 χρόνια. Ναι, δώστε το, πείτε. Ναι, δεν το έχουμε πει ακόμα και το σκέφτεται. Είμαστε σε συζητήσεις με διάφορους φορείς. Με κορυφαίους συνθέτες. Ένα έργο σε 15 σύλλαβο που είναι ο Λαβύρινθος. Είναι η ιστορία του Μενόταυρου. Mm. Σε 15 σύλλαβο. Σε 15 σύλλαβο. Εκεί ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά όμως, επειδή θέλουμε, κυρίες και κύριοι, ποια κάμερα είναι που... Παρακαλώ. Ναι. Κυρίες και κύριοι, επειδή θέλουμε να έρθετε Παρασκευή και Σάββατο στην παράστασή μας, δεν θα σας πούμε περισσότερο για το Λαβύρινθο. Μια μέρα με τον Μπετόβεν. Ένα από τα πιο όμορφα πράγματα που έχετε δει. Δική μας τώρα παράληψη. Τόση ώρα, κάτι έχουμε ξεχάσει. Τι?
Πότε είναι οι παραστάσεις, τι ώρα, είπαμε. Το είπαμε. Μισό λεπτό, θα το ξαναπούμε. Παρασκευή, Σάββατο. 8 η ώρα. 8 η ώρα, αίθουσα Ανδρέα Μαρία Καλοκαιρινού. Έχουμε μια πολύ καλή προπόνηση. Μας ενδιαφέρει πάντα να ξέρετε ένα πράγμα. Ο σκηνοθέτης και ο συγγραφέας και κυρίως οι πρωταγωνιστές που ανεβαίνουν στη σκηνή και είναι κάτω θέλουν να βλέπουν γεμάτα θέατρα. Βέβαια. Δεν σας ορκίζομαι, δεν παίζει κανένα ρόλο το οικονομικό. Δεν θα πούμε σήμερα στους τηλεθεατές του Κρήτη TV τι κερδίζουν οι Έλληνες συγγραφείς, οι Έλληνες σκηνοθέτες, οι Έλληνες ηθοποιοί. Έχουμε μια ιδέα, μην ανησυχείτε. Ψυχουλά. Ψυχουλά. Λοιπόν, όμως κάνουν μεράκι, φεύγουν, έρχονται, γνωρίζουν ανθρώπους, πηγαίνουν στα τοπικά μέσα μαζικής επικοινωνίας, συζητούν στο δρόμο και θέλουν να βλέπουν το θέατρο γεμάτο. Το χειροκρότημα είναι αυτό που τους φτάνει. Και για να είναι γεμάτο λοιπόν το θέατρο, να πούμε έτσι. Και πού μπορεί να βρει ο κόσμος στήρια. Έτσι. Και τα χρηστικά πρέπει να τα λέμε. Ευτυχώς που υπάρχει ο κύριος Σαββίδης. Λοιπόν, ακούστε, στο βιβλιοπωλείο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, στο ίδιο το πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο και στο ticket, βοηθήστε με τη σημείωση, δεν τις βλέπω. Ticket service. Καλό θα ήταν να κάναμε για ένα www να το βλέπανε, αλλά δεν πειράζει, παιδί. Πηγαίνετε στη Βικελαία, ακόμα ελάτε και στο θέατρο, θα είμαι εγώ απ' έξω, σας κόψω εγώ το εισιτήριο. Έχετε τρεις τρόπους, λοιπόν. Λοιπόν, θέλω πριν κλείσουμε, να πω ένα, πέρα από το ευχαριστώ και του Μανώλη και το δικό μου, να πω ένα μεγάλο μπράβο στο Κρήτη TV. Ήταν η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που έχω έρθει στην Κρήτη, άρα και σε επαφή με μέσο μαζικής επικοινωνίας στο Ηράκλειο, αυτό που είδα σήμερα, πέρα από το δικό σας επίπεδο, αυτό δεν το συζητώ για να μην φανίκω πλημάν, αυτό που είδα σήμερα, εγκαταστάσεις, τεχνικό προσωπικό, στούντιο, υποδοχή, άμεση αντίδραση, ενημέρωση, με αφήνει και να είστε περήφανοι γι' αυτό. Είμαστε και κυρίως και οι άνθρωποι που έχουν επενδύσει για να γίνει αυτό το κανάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Και θα μας ξανάρθετε μόλις ολοκληρώσουμε τις εργασίες. Γιατί μας άφησε πληγές η φωτιά. Με χαρά και θα έρθουμε για άλλο λόγο. Αλλά τις κλείσαμε, είδατε. Τις κλείνουμε. Ευχαριστούμε πολύ και τις δυο σας. Ευχαριστούμε εμείς πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Σας περιμένουμε, εννοείται. Βέβαια. Ναι, αυτό δεν το συζητώ. Εννοείται. Και ευχαριστούμε γιατί μας δώσατε και την αποκάλυψη τελικά. Σας τσιγκλούσε ο κύριος Ιώνας. Το είπατε για το λαβύρινθο. Όταν ολοκληρώνονται οι αποκαλύψεις, πρέπει να λέγονται. Αλλιώς είναι πετάς μια πετονιά και ψάχνεις να τσιγκλίσεις. Τι θα έκανε πετασύλλαβο και λαβύρινθος. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στις διαφημίσεις τώρα σιγά σιγά. Ναι, είναι η ώρα. Πάμε.